Η ελπίδα ωστόσο έχει και τα θετικά της. Έχει και τα θετικά της, καθώς χρειαζόμαστε αυτές τις ποσότητες νερού. Τα φράγματα χρειάζονται που και που αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και να δώσουμε και την εξέλιξη ότι το φράγμα από Σελέμη οδεύει προς υπερχείληση. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Μαμαγκάκη. Είναι διευθυντής διαχείρισης συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων του ΟΑΚ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την περίφημη υπερχείληση του φράγματος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει πληρότητα στον ταμιευτήρα κατά 70%. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν 17,7 εκατομμύρια μέσα, υπολείπονται 7,6 εκατομμύρια. Αλλά οι τεράστιες ποσότητες χιονιού που έχουν συσσωρευτεί στο οροπέδιο και γύρω στα γύρω βουνά του οροπεδίου μας δίνουν το δικαίωμα να λέμε ότι σε 10 μέρες θα υπερχειλίζουμε. Εντός 10 ημερών δηλαδή. Εντός 10 ημερών λοιπόν. Ναι. Παίζει μεγάλη σημασία βέβαια οι βροχοπτώσεις που αναμένονται. Το Σαββατοκύριακο, κύριε Μαμαγκάκη, έχουμε. Σαββατοκύριακο, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λόγο αναμένονται μεγάλες ροές, πλημμυρικές παροχές θα έλεγα. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να κατεβάσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ νερό, ώστε και τα πλημμυρικά φαινόμενα του οροπεδίου να είναι πιο ήρεμα, να κυλήσουν πιο ήρεμα, αλλά θα είναι πολύ μεγάλες ποσότητες που θα κατέβουν. Σε περίπτωση βροχόπτωσης δηλαδή που αναμένουμε, θα είναι πολύ μεγάλες ποσότητες αυτές. Είχαμε ανάγκη, είχατε ανάγκη αυτά τα καιρικά φαινόμενα βέβαια. Είχαμε καθυστερήσει κάπως. Δεν μας είχε κάνει τη χάρη μέχρι και σήμερα. Νομίζω είχαμε ξαναμιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβριο. Ακριβώς. Όπου υπήρχε ένα άγχος του κόσμου ότι ξέρετε ότι είμαστε Δεκέμβρη και δεν έχει ακόμα κάνει μια σοβαρή κακοκαιρία. Ναι. Θα σας είχα πει τότε ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Πολλές φορές αγωνόμαστε. Είχαμε επηρεαστεί από πρόπερση που το Νοέμβριο είχε κάνει αυτές τις μεγάλες κακοκαιρίες. Κάθε φορά είναι κι άλλος μήνας. Σε πάση περιπτώσει, φέτος τον έκανε το Γενάρη. Οι χιονοπτώσεις όμως είναι πάρα πολύ μεγάλες για την περιοχή αυτή. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή κατεβάζουμε γύρω στα 7 με 8.000 χιλιοβικά την ώρα. Ναι. Αναμένουμε όμως το Σαββατοκύριακο να κατεβάζουμε την ώρα 50 με 60.000 χιλιοβικά. 50 με 60.000 χιλιοβικά την ώρα. Ναι. Ποσότητες που μας καλύπτουν για πόσο διάστημα? Δηλαδή αν από αύριο σταματήσετε, μάλλον από την άλλη εβδομάδα, δεν ξαναβρέξει για τον επόμενο χρόνο, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υδροδοτούμε τις τρεις ΔΕΙΑ, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με 36.000 χιλιοβικά την ημέρα. Την ημέρα. Αυτό, να καταλάβετε τι διαφορά υπάρχει. Και περιμένουμε δηλαδή 50 με 60.000 χιλιοβικά την ώρα να κατεβάσουμε. Και βέβαια... Καταλαβαίνετε ότι θα γεμίσει το φράγμα, θα έχουμε πληρότητα. Το θέμα είναι να διατηρηθεί και λίγο πληρότητα μέχρι το Πάσχα περίπου να είμαστε έτσι γεμάτοι. Ναι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που κάνουμε πάντα στον ΟΑΚΑ, το προγραμματίζουμε 2 χρόνια περίπου να έχουμε νερό μέσα στο φράγμα. Άρα μέχρι το 24 να είμαστε καλά. Κύριε Μαμαγκάκη, αυτές οι εικόνες βέβαια της υπερχείλησης και αυτές οι εξελίξεις σας γεμίζουν και με προσωπική ικανοποίηση. Σας κάνω αυτήν την ερώτηση σε κάθε συζήτηση που έχουμε. Ξέρετε, ορισμένοι αμφισβήτησαν το φράγμα. Είχαν το δικό τους αντίλογο. Βλέπουμε ωστόσο πόσο βοηθάει και πόσο βοηθάει και πρακτικά η τοπική κοινωνία. Κοιτάξτε, πολλοί κόσμος είχε τους ενδιασμούς, ήταν συγκρατημένος. Στην πράξη όμως φάνηκε ότι το φράγμα ανταποκρίνεται καλά. Η σύραγγα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Σωστά, η σύραγγα αυτή δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, πριν 3 χρόνια. Δείχνει ότι πάνε καλά. Οι καιρικές συνθήκες πάνε καλά. Πιστεύω όλα να κυλήσουν όμορφα. Μάλιστα. Το δηληστήριο είναι μια εξαιρετική εγκατάσταση. Οι εργαζόμενοι εκεί έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους. Πιστεύω ότι το νερό που διοχετεύουμε στις 3 ΔΕΙΑ είναι άριστο. Το έχουν διαπιστώσει όλες. Λοιπόν, στην υπερχείληση θα βγάλουμε ζωντανή σύνδεση, κύριε Μαμαγκάκη, από εκεί, από το σημείο, να σας φιλοξενήσουμε με μεγάλη χαρά. Okay. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Okay. Να είστε καλά. Ευχαριστώ σας πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.